Λοιπόν, αίθουσες προκάτω δεν έχουμε, σχολεία δεν έχουμε στις σφαίρες. Από κουνούπια όμως, δόξα τω Θεώ, ο πληθυσμός τους αυξάνεται ολοένα και περισσότερο στον Εύρο, ειδικά με τους κατοίκους να διαμαρτύρονται έντονα και να ζητούν παρεμβάσεις το συντομότερο δυνατό. Τα ενοχλητικά έντομα έχουν εμφανιστεί ήδη από τα μέσα του Απρίλη, ενώ η περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης έχει αποστείλει τα διαδικαστικά έγγραφα της έναρξης των ψεκασμών στο τέλος του μήνα, του Απριλίου, μόλις, στις 29 Απριλίου. Αυτό σημαίνει πρακτικά ότι οι ψεκασμοί θα ξεκινήσουν πολύ αργά. Και ενώ τα κουνούπια θα έχουν ολοκληρώσει τον κύκλο της αναπαραγωγής τους. Βαρύτατες ευθύνες στην παράταξη του Άρη Γιαννακίδη επιρρύπτει ο επικεφαλής της αντιπολίτευσης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης Γιώργος Παυλίδης για το θέμα της καταπολέμησης των κουνουπιών. Σε ειδική ανακοίνωση που εξέδωσε η παράταξη Περιφερειακή Αναγέννηση, κάνει λόγο για τεράστια καθυστέρηση στην έναρξη των επίγειων και των αποαέρος ψεκασμών για την καταπολέμηση του εντόμου. Από την ίδια ανακοίνωση έρχεται στο φως και μια λεπτομέρεια που κάνει όμως τη διαφορά. Η ανακοίνωση αναφέρει ότι η σύμβαση που αφορά στο έργο της καταπολέμησης των κουνουπιών εστάλει για προσυμβατικό έλεγχο στο ελεκτικό συνέδριο στην Αθήνα στις 29 Απριλίου. Αυτό σημαίνει ότι οι ψεκασμοί θα ξεκινήσουν πολύ αργά και ενώ τα κουνούπια θα έχουν ολοκληρώσει τον κύκλο της αναπαραγωγής τους με τους κατοίκους του Εύρου αλλά και άλλων περιοχών της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης που έχουν υποφέρει από τα έντομα στο παρελθόν να ζουν υπό το κράτος αυτού του μικροσκοπικού αλλά τόσο ενοχλητικού εντόμου όπως είναι το κουνούπι. Τα κουνούπια, πέρα από την ενοχλητική παρουσία τους, αποδεδειγμένα πλέον είναι φορείς επικίνδυνων ασθενειών όπως ο ιός του Νείλου ή η ελονοσία. Σοβαρά περιστατικά του ιού του Νείλου μάλιστα καταγράφηκαν και στη Θράκη το 2012 και μάλιστα τρία εξ αυτών προκάλεσαν σοβαρές επιπλοκές στην υγεία των ασθενών και προκάλεσαν το θάνατο. Το φετινό πρόγραμμα καταπολέμησης των κουνουπιών στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης είναι διετούς διάρκειας, ωστόσο, στην ανακοίνωση της Περιφερειακής Αναγέννησης επισημαίνεται ότι με τις καθυστερήσεις που έχουν σημειωθεί μέχρι τώρα έχει ήδη χαθεί ο ένας χρόνος και σημειώνεται ότι από τον Σεπτέμβριο του 2012 ήταν προγραμματισμένο το ποσό των 2.700.000 ευρώ για την καταπολέμηση των κουνουπιών. Ο επικεφαλής της παράταξης της Περιφερειακής Αναγέννησης Γιώργος Παυλίδης, σχολιάζοντας όλη αυτή την εξέλιξη, δήλωσε: «Είναι μέρες για ευχές, για ελπίδα και νέες προοπτικές μέσα από το μήνυμα της Ανάστασης και όχι για αντιπαραθέσεις. Δυστυχώς όμως πρέπει να ασχοληθούμε με τα ίδια, τον κύριο Γιαννακίδη και τους περί αυτών. Επιτέλους, ας τρέξουν, ας κινηθούν, να μην ταλαιπωρούν τους πολίτες. Τόσο δεν μπορούν να κάνουν τα αυτονόητα. Ας ευχηθούμε να βοηθήσει ο Θεός να μην έχουμε τα περισσινά τραγικά αποτελέσματα».